Κάθε ταξίδι για μένα είναι μια νέα περιπέτεια. Μια αναζήτηση σε όμορφες γωνιές της χώρας. Για τα δώρα που φυλάει για μένα η φύση. Αλλά και για καλά κρυμμένα μυστικά. Ακόμα έχω παιδικές αναμνήσεις να ερχόμαστε διακοπές από την Αμερική, γιατί είμαστε οικογένεια μετανάστων, για να ψάχνουμε πηγές σε όλη την Ελλάδα. Τα δώρα της φύσης είναι πάντοτε μοναδικά. Πρικίζει τη ζωή όλων μας με σπάνιες εμπειρίες. Σε φέρνει σε επαφή με ό,τι αγνό και καθαρό, ξεχωρίζοντας αυτά που έχουν πραγματική αξία. Κρυμμένη καλά σε ένα παρθένο δάσος, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων στην οροσειρά των Αγράφων, η πηγή της Γκούρας αναβλύζει εδώ και αιώνες. Ένα πραγματικό δώρο της φύσης. Ο μύθος λέει ότι μία χαμογελαστή νεράιδα προστάτευε πάντα αυτή την πηγή. Και όταν άκουγε τη μελωδία της φλογέρας, η Θεόνη, κόρη του Πινίου, χόρευε και τραγουδούσε. Έπαιρνε, λένε, τις λύπες των οδηπόρων και τους επέστρεφε τα δώρα της. Η Θεόνη ξεκίνησε το 2014 που πήρε το πρώτο βραβείο. Το 2016 βραβεύτηκε σαν το καλύτερο νερό στον κόσμο. Ενδιάμεσα 7. Καλύτερο νερό στον κόσμο. Το καλύτερο νερό στον κόσμο, ναι. Στην Αμερική, στην Breaking Springs, είναι συγκεκριμένα η βράβευση αυτή. Ενδιάμεσα 700 νερά. Τι ξεχωριστό έχει αυτό το νερό? Είναι ότι αναβλύζει στα 1.100, φιλτράρεται από τα πετρώματα της γης, χωρίς να υπάρχει καμία επεξεργασία, και κατευθείαν πάει κάτω στο εργοστάσιο, στο μπουκαλάκι, για να το πάρει ο καταναλωτής, για να το πει φρέσκο, και όπως αναβλύζει στα 1.100. Πόση απόσταση διανύει το νερό από εδώ, από την πηγή, για να φτάσει μέχρι το εργοστάσιο? Είναι 7 χιλιόμετρα. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτή την υπέροχη χάρη την συσκευασία. Το διαφορετικό που έχει αυτή η συσκευασία είναι ότι οι ακτίνες του ήλιου δεν περνάνε για να μπορέσει το νερό να λιωθεί και μένει φρέσκο. Είναι πιστοποιημένη με FSC. Έχει μηδενικό αποτύπωμα. Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό που είναι σε αυτή την κινητόμενη συσκευασία. Γιατί όταν σέβεσαι τη φύση, εκείνη πάντα σου επιστρέφει τα δώρα της. Φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη. Κάθε γουλιά, μια νέα εμπειρία ευεξίας. Ένα δώρο της φύσης για μένα και την οικογένειά μου.